Κάτι άλλο. Που, ναι. Που μας άντεξε το σκηνή. Τη Μαρίνα την έχω συνηθίσει σε πιο έτσι γλεντζέδικα τραγούδια ανεβαστικά. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Έλατε μπροστά, μην τρέπεστε. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω, λατρεύω πρωτοψάλτη. Λίνα Νικολακοπούλου, Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι ύμνος. Ναι, ύμνος. Τα μαύρα εσύ θεωρώ, σήμερα. Ναι, στα μαύρα, γιατί τι να εγώ ντύθηκα λάμπο. Εντάξει, το τόλμημα ήταν για μένα λίγο πολύ παρακινδυνευμένο, μάλλον αρκετά παρακινδυνευμένο, όμως ο Θάνος το επέλεξε. Ήθελα να ερμηνεύσει λίγο σήμερα. Ήθελα να πάει περισσότερο θεατρικά. Όχι, εσύ το ερμήνευσες. Ήθελες να κάνεις έτσι μια έξοδο θρηματοποιητική. Διάλεξε το τραγούδι. Δεν ακούω. Ναι. Α, τώρα σ' ακούω. Ρωτάει ποιος διάλεξε το τραγούδι. Ναι, γιατί άντε η αλήθεια πάλι. Είναι ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Δεν το διάλεξα εγώ, Και ως φιλόλογος δεν θα μπορούσα να διαπράξω ύβρι να πω αυτό το τραγούδι. Ούτε η Μαρίνα το διάλεξε. Όμως επειδή ο Θάνος είναι το. Ποιος το διάλεξε, θα σου πω και μου είπε να σου πω και χαιρετίσματα και φιλιά. Ο Χριστόδουλος Σιγανός, ο παραγωγός μου και παραγωγός σου. Γούτσου γούτσου είναι ο Χριστόδουλος Σιγανός, φιλάκια. Ο οποίος θεώρησε κιόλας ότι για τη Μαρίνα, επειδή το παρακολουθεί το σώμα, όπως καταλαβαίνεις. Δίκιο είχε όμως. Στο σημείο που ότι το. Για τη Μαρίνα τι είχε δίκιο, ότι δεν τέλειωσε, ήταν βατερλό, ήταν καλή φάση, τι. Όχι, ότι το σημείο της ήταν να πει απλά ερμηνευτικά με κρατά, σε κρατώ. Μα δεν ήταν καν. Και μετά σιωπή. Δεν ήταν ο τόνος της, Θάνο. Αν ήταν ο τόνος της, θα έπρεπε να πει και το ρεφρέν. Ναι, μου επιτρέπετε. Θάνο μου, αυτό, μισό λεπτό, Μαρίνα μου, να πω κάτι, έτσι. Ευτυχώς σήμερα δεν ψηφίζει ο κόσμος. Ήθελες να πεις κάτι. Όχι, πες, νομίζω είμαστε στην ίδια σελίδα. Ευτυχώς σήμερα δεν ψηφίζει ο κόσμος, Θάνο. Ήταν η πιο λάθος επιλογή που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Το τραγούδι, μέχρι απόψε εννοώ. Σήμερα αυτό το τραγούδι ήταν για σένα. Δηλαδή, θα έπρεπε να φροντίσεις, θα έπρεπε να φροντίσεις, να τη βοηθήσεις το τραγούδι αυτό να είναι στη δική της τονική, να ακουστεί. Εκεί κάτω ήταν χαμηλά, σε κάποια μέρη στα κουπλέ και ήταν σαν να σολάρεις μόνος σου. Θέλω να πει από μόνη της δεν ότι υπήρχε. Δεν ήθελε να τραγουδήσει ψηλά και προσπαθούμε να είμαστε όσο και, πιο χαμηλά. Και κάτω χαμηλά. Γι' αυτό θα έπρεπε ή να αλλάξετε τόνο, να τη βοηθήσεις, ή να αλλάξετε τραγούδι. Να αλλάξει ο τόνος αυτό από πιο χαμηλά ακόμα. Να πάει πάνω της, Θάνο μου. Να πει το ρεφρέν, δηλαδή να πει το ρεφρέν. Βρε, Θάνο μου, αγαπημένε μου, δεν ήτανε το σωστό τραγούδι. Πήγε χαμηλά, αλλά για να σταθεί ένας τραγουδιστής, ένας άνθρωπος που τραγουδάει χαμηλά, σημαίνει πρέπει να έχει μια σταθερότητα. Δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, πολλοί νομίζουν ότι όταν τραγουδάς σε χαμηλούς τόνους, ότι είναι πανευκολούρα. Καθόλου. Ήταν δεν πολύ είχε δύσκολο να τραγουδήσει. Απλά αυτό εξηγώ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν είχε αυτό να τραγουδήσει, να αλλάζει τραγούδι, βρε Θάνο μου. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ένα τραγούδι που την εξέθεσε και προσωπικά αισθάνθηκα κιόλας ότι δεν το ήθελες. Πήγαινες πάνω στη σκηνή έτσι, σαν να άκλαιγες. Ευτυχώς θα έχει την ευκαιρία η Μαρίνα και τα επόμενα τραγούδια θα επιλέξει. Ναι, ναι. Ας επιλέξετε ένα τραγούδι πιο σωστό. Δεν ήταν καλό, Θάνο μου. Το έχω έτοιμο.